Φιλαδέλφειας με τον Πανελλήνιο. Είναι η πρώτη συνάντηση, ξεκίνησε πριν από λίγο. Και αφού σας πούμε βέβαια ότι το κάθε ημίχρονο διαρκεί 15 λεπτά και υπάρχει βέβαια και ένα διάλειμμα 10 λεπτών. Ένα παιχνίδι, ένα beach handball που παίζεται με τερματοφύλακα και τρεις παίχτες γηπέδου. Βλέπουμε εδώ την προσπάθεια από τους παίχτες Φιλαδέλφειας και είναι ένα γκολ. Είναι το 2-2, είμαστε λοιπόν 2-2 φίλες και φίλοι. Επαναλαμβάνουμε, Νέα Φιλαδέλφεια Πανελλήνιος beach handball εδώ στην παραλία του Μαραθώνα. Η πρώτη διοργάνωση, ένα νέο βήμα για την Ελληνική Ομοσπονδία handball. Και να, η απάντηση, ένα γκολ από τη Νέα Φιλαδέλφεια, 3-2 λοιπόν. Προηγείται η Νέα Φιλαδέλφεια του Πανελληνίου. Λέγαμε, Νίκο, ότι είναι μια καινούργια προσπάθεια, έτσι. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι, γιατί έχουν πανιού και την τηλεόραση, ομοσπονδία handball, όπως και το βόλεϊ, ξεκινάει αυτή την προσπάθεια με στόχο βέβαια να εξελιχθεί το handball και το καλοκαίρι να παίζουν στις παραλίες. Και από τις πρώτες στιγμές του αγώνα, όπως έχετε και εσείς την ευκαιρία να δείτε, παρακολουθούμε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Δυσκολεύει τις προσπάθειες των παιχτών η Άμμος, αλλά αυτή είναι η, θα λέγαμε, η πολύ καλή στιγμή για το handball να προσπαθούν να ξεπερνάνε τις δυσκολίες, την ζέστη, την άμμο. Παίζουν οι ξυπόλοιποι, όπως βλέπετε, οι παίκτες. Ο Πανελλήνιος, ο οποίος τώρα είναι στην επίθεση, 3-2 προηγείται η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας, με τον Πανελλήνιο και τον Ηλιόπουλο να προσπαθεί να βγει μπροστά και έχουμε το σφάουλ. Γκολ με κεφαλιά μετράει για 3, ενώ προσπάθεια στον αέρα είναι για 2 γκολ. Κάποιες, θα λέγαμε, κάποιοι από τους κανονισμούς που ισχύουν στο beach handball, με την ομάδα του Πανελλήνιου να είναι και πάλι στην επίθεση και να έχουμε το φάουλ. Κανονισμοί, Νίκο, βέβαια, που είναι λίγο διαφορετικοί από ό,τι στο κανονικό πρωτάθλημα handball, έχει τις ιδιαίτερες θέσεις του. Να, τώρα μια καλή απόκρουση από τον Χάρη Τονίδη, τον τερματοφύλακα της Νέας Φιλαδέλφειας. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι κανονισμοί, φίλες και φίλοι, που έχουν κάποια διαφορά. Και ενώ είδαμε και ένα γρήγορο γκολ από τον Ιατρούδη για την Νάτος εδώ, ο Παναγιώτης Ιατρούδης, για τη Νέα Φιλαδέλφεια, 4-3 μπροστά η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας απέναντι στην Παραλίνο. Υπάρχουν λοιπόν κανονισμοί καινούργοι για τους παίκτες, ίσως και για μας. Είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι στο κανονικό handball, όχι τόσο σημαντικά. Κυρίως τα πιο σημαντικά είναι αυτά που είπε ο Νίκος Χρυσταράς, δηλαδή έχουμε, εάν υπάρχει γκολ με κεφαλιά, μετράει για 3 γκολ. Εάν υπάρχει γκολ από μια προσπάθεια, θα λέγαμε, που είναι στον αέρα, ο παίχτης είναι διπλό το γκολ. Και από εκεί και πέρα η χρονική διάρκεια του αγώνα 2 μήχρονα το 15 λεπτό, με 10 λεπτά διάλειμμα μεταξύ τους, είναι ίσως τα πιο σημαντικά. Ενώ, όπως είπα, μια ομάδα παίζει με έναν τερματοφύλακα και τρεις παίχτες γήπεδου. Στην περιοχή του τέρματος ισχύουν τα ίδια με τον κανονισμό των πρωταθλημάτων. Ενώ επιτρέπεται στον παίχτη μετά την κατοχή της μπάλας να κάνει 3 βήματα, να τριπλάρει την μπάλα στο, ή να ρίξει μάλλον την μπάλα στο έδαφος. Και ακολούθως βέβαια να πρέπει να σουτάρει, να δώσει πάσα σε συμπαίχτη. Έχουμε τώρα μια προσπάθεια, ένα φάουλ εκεί για την ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας που κέρδισε ο Αρβανίτης. Και ένα και τον γκολ από τον Ιατρούδη είναι το 5-2, αλλά ήρθε μια γρήγορη απάντηση από τους παίκτες του Πανελλήνιου. Με το νούμερο 10 είναι ο Νίντερέγκερ, ο οποίος μείωσε σε 5-3. 5-3 λοιπόν. Και ας δούμε το θέαμα που θα προσφέρουν οι παίκτες των δύο ομάδων. Όπως είπαμε, το πρώτο μάτς, Νέα Φιλαδέλφεια Πανελλήνιος. 4 και 4 είναι προγραμματισμένο το μάτς Αθηναϊκός Νέα Χαλκιδόνα. Στις 5 Άγια Νάργυρη Ολυμπιακός. Στις 6 παρατέταρτο Νέα Ελβετία Πολιτεία. Και στις 6.30 Ηλυσιακός Κερατσίνη. Εδώ βλέπετε και πάλι την προσπάθεια και το γκολ από τον Ιατρούδη για την ομάδα του Παναγιώτη. Είναι δύο αδέλφια, ο Ιατρούδης, ο Μενέλαος και ο Παναγιώτης, για την ομάδα της Νέας Φιλαδελφίας. Πανελλήνιος βγαίνει τώρα μπροστά, μια προσπάθεια, ένα γκολ που γίνεται εκεί από τον Βενάρδο και 6-4 θα μειώσει η ομάδα του Πανελλήνιου. Όπως είπαμε, είναι 15 λεπτά το κάθε ημίχρονο. Πλησιάζουμε στο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση αυτή. Δεν υπάρχει και ταμπλό για να έχουμε περισσότερη, θα λέγαμε, άνεση στην καταμέτρηση χρόνου. Αλλά με το ρολόι μας μπορούμε να είμαστε κοντά στο χρόνο. Έχουμε τώρα την προσπάθεια
από τους παίχτες της, του Πανελληνίου. Για να δούμε, πάει να κάνει το σουτ και είναι γκολ. Ένα γκολ που γίνεται από τον Νίντερέγκερ. Ξαναβλέπετε εδώ τη φάση, απέφυγε την πίεση δύο αντιπάλων και πέτυχε τον γκολ. Η απάντηση δεν ήρθε. 6-5 λοιπόν θα μειώσει ο Πανελλήνιος, που είναι και πάλι τώρα μπροστά με τον Νίντερέγκερ, το νούμερο 10. Προσπάθεια πάει να γίνει, χάνει την μπάλα όμως, βγαίνει ο Ιωνικός μπροστά και να... Α, έξω η μπάλα, ήταν ένας ευθυδιασμός τα λέγαμε, η μπάλα έσκασε και βγήκε και έξω, να λοιπόν, που είχαν και από την άμμο, πηδάει η μπάλα και φεύγει έξω, έτσι Νίκο. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα, Γιώργο Μεγισκλάβο, φίλες και φίλοι τηλεθεατές, 6-5 Νέα Φιλαδέλφια Πανελλήνιος στον αγώνα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος Beach Handball εδώ στον Σκηνιά. Η προσπάθεια τώρα για την ομάδα του Πανελληνίου, ο Νιντερέγκερ έκανε το σουτ, δεν τα κατάφερε όμως και προσπαθούν να βγουν γρήγορα μπροστά οι παίκτες της Νέας Φιλαδέλφειας. Ένα πολύ ωραίο πέρασμα πάει να το κάνει, αλλά δεν τα καταφέρνει τελικά από την δεξιά πλευρά ο παίκτης. Τελικά η μπάλα έχουμε διπλό δοκάρι, ατυχία από, για τον Πανελλήνιο με τον Καρανικολόπουλο και γρήγορη επίθεση. Να δούμε την προσπάθεια, το σουτ και το γκολ από τον Ιούλιο Ιατρούδη. Έτσι λοιπόν έχουμε το 7-5, γκολ που ξαναβλέπετε. Και η απάντηση για την ομάδα του Πανελληνίου γρήγορα με τον Νίντερέγκερ, 7-6, πολλά τα γκολ λοιπόν. 7-6 προηγείται η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας. Χαριτονίδης, Ιούλιος Ιατρίδης, Δανίλος, Αρβανίτης, Παναγιώτης Ιατρούδης και Πολίτης. Και άλλο ένα γκολ για την ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας που κάνει το 8-6. Και στην σέντρα οι παίκτες του Πανελληνίου, Παπαδόπουλος, Καρανικολόπουλος, Βενάρδος, Νιρέγκερ, Ηλιόπουλος και Κρανάκης είναι η ομάδα του Πανελληνίου. Έχουμε λοιπόν πλησιάσει, έχουμε συμπληρώσει ήδη 10 λεπτά αγώνα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Η μπάλα σκάει μπροστά, δεν μετράει τον γκολ. Διαιτητές του αγώνα είναι ο κύριος Στέφανος Καραλής και ο Αλέκος Περάκης. Η μπάλα λοιπόν στον Πανελλήνιο, 8-6, Νέα Φιλαδέλφεια Πανελλήνιος. Αθηναϊκός Νέα Χαλκιδόνα, Γενάργυρο Ολυμπιακός. Οι υπόλοιποι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΤ3. Έχουμε το σούτ, ατυχία για τον Πανελλήνιο και πάλι. Η μπάλα στο δοκάρι, μια γρήγορη όμως επίθεση τώρα. Η Νέα Φιλαδέλφεια και το γκολ που σημειώνεται από τον Δανίλο. Έχουμε το 9-6, γρήγορη αντεπίθεση για μία ακόμη φορά. Γρήγορα η Νέα Φιλαδέλφεια, εντυπωσιακή προσπάθεια και το γκολ στον αέρα. Έχουμε διπλό γκολ και έχουμε 11-6, Γιώργο Μπυρισκλάβο. Το δοκάρι συνέχεια στο παιχνίδι, το δοκάρι είναι από αυτό που τον Βενάρδο. Νίκο Χσταρά, ότι όταν στον αέρα παίχτης είναι διπλό το τέρμα, το είδαμε πριν λίγο από τον Ιατρούδη. Να δούμε, θα δούμε και κάνα γκολ με κεφαλιά, το τριπλό γκολ που λέμε. Το τρίγκολο, πάτησε ατρίποντο. Τρίγκολο αν μπορούμε να το πούμε και έτσι λέγεται, πάτησε έξω, θα δούμε, σπρώχτηκε όμως νωρίτερα. Ο παίκτης Νέας Φιλαδέλφειας, 11-6 Νέα Φιλαδέλφεια Πανελλήνιος, σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι όπως βλέπουμε. Το πρώτο παιχνίδι παρακολουθούμε και εμείς αλλά και εσείς του Beach Handball. Αλλά βέβαια να πούμε ότι ίσως δεν βλέπετε στα πλάνα και θεατές, φίλες και φίλοι, είναι αρκετοί, είναι εδώ πίσω από το τέρμα που είναι τώρα ο Χαριτονίδης, ο goalkeeper της Νέας Φιλαδέλφειας, αφού βέβαια που να τολμήσει να κάτσει κανείς στον ήλιο, όσο και να έχει καλή διάθεση ηλιοθεραπεία, δεν μπορεί να μείνει έτσι. Έχουμε ένα ακόμη γκολ τώρα για την Φιλαδέλφεια, 12-6. Οι θεατές είναι αρκετοί, είναι εδώ κοντά μας πίσω από την εστία της Νέας Φιλαδέλφειας. Θεατές που ήρθαν να δουν και από κοντά πώς είναι αυτό το beach handball. Είναι όπως είπαμε η πρώτη εμπειρία. Ένα ακόμη γκολ τώρα εκεί. 13-6. Η Νέα Φιλαδέλφεια μπήκε πολύ δυνατά στο μάτς όπως βλέπετε. Ένα γκολ τώρα η απάντηση, όχι δεν θα μετρήσει. 13-6 μπήκε πάρα πολύ δυνατά η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας, προηγείται στο ημίχρονο και να πούμε ότι υπάρχει νικητής ημιχρόνου. Έτσι δεν είναι Νίκο? Να εδώ και θεατές που σας λέγαμε, κατάλληλα θα λέγαμε, κατάλληλη παρουσία, όχι πολλά ρούχα, μάλλον καθόλου ρούχα, για να δουν αυτό το beach handball. Το γκολ τώρα από τον Νίντερέγκερ που μειώνει σε 13-7, βλέπετε και πάλι την προσπάθεια. Το πολύ ωραίο γκολ στην κλειστή γωνία. 13 λοιπόν 7 προηγείται η Νέα Φιλαδέλφεια του Πανελληνίου και έχουμε την επίθεση για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Παναβάρουμε ότι έχουμε 2-15 λεπτά ημίχρονα. Θα υπάρξει νικητής και στα δύο. Σαν ξεχωριστό παιχνίδι λογίζονται. Αν έχουμε ισοπαλία, παναλαμβάνουμε τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε τους ευνηδιασμούς, από τρεις ευνηδιασμούς όπως λέγεται και θα δείτε κι εσείς αν υπάρξει αυτή η ισοπαλία, τι ακριβώς γίνεται με τους ευνηδιασμούς. Μπαλιά του τερματοφύλακα στον παίχτη πρέπει να σουτάρει απευθείας.
για να υπάρξει ο νικητής. Τρεις ευνηδιασμοί, αν υπάρχει εκεί ισοπαλία, έχουμε από έναν ευνηδιασμό μέχρι παραλαμβάνουμε να υπάρξει νικητής. Η προσπάθεια τώρα των παικτών του Πανελληνίου, 13-7 Νέα Φιλαδέλφια Πανελλήνιος, το σούτι που επιχειρείται. Η μπάλα όμως κόβεται από τον τερματοφύλακα, τον Χαριτονίδη της Νέας Φιλαδέλφειας και η γρήγορη επίθεση, φάση που ξαναβλέπετε εσείς, ενώ έχουμε από την απέναντι πλευρά την προσπάθεια και τον γκολ από τον Ιούλιο Ιατρούδη, 14-7, και η σειρά τώρα του Πανελληνίου να βγει στην επίθεση. Ένα φάουλ που γίνεται εκεί. Θέλουμε ακόμη για το τέλος του ημιχρόνου 2 λεπτά. Δύο λεπτά λοιπόν, όπως είπαμε, η Νέα Φιλαδέλφεια έχει μια διαφορά. Είναι φανερό ότι είναι η νικήτρια σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Μια καλή προσπάθεια τώρα για την ομάδα του Πανελληνίου με τον Κρανάκη. Είχαμε το φάουλ, πάνε να βγει μπροστά και κάνει ένα ωραίο γκολ με το νούμερο 9 ο Βενάρθος. Έτσι, φίλες και φίλοι, έχουμε το 14-8. Να όμως μια γρήγορη απάντηση από την Νέα Φιλαδέλφεια και πάλι με τον Αρβανίτη. 15-8 λοιπόν είναι το μάτς τώρα, αυτό το πρώτο ημίχρονο για την Φιλαδέλφεια, για την Νέα Φιλαδέλφεια. 15-8 λοιπόν και έχουμε την μπάλα για τον Πανελλήνιο. Α, ένα shoot out που έγινε εκεί, εδώ μπροστά μας η μπάλα στο δίχτυ που την κρατά. Να όμως μια γρήγορη προσπάθεια από την Νέα Φιλαδέλφεια που δείχνει να γκολ. Να τον γκολ από τον Ιατρούδη, ένα συνδυασμό ανάμεσα στα δύο αδέλφια, τον Μενέλαο και τον Παναγιώτη. Και ήρθε το γκολ για την Νέα Φιλαδέλφεια, 16-8 λοιπόν. Παίχτες της Νέας Φιλαδέλφειας, μάλλον λίγο χλισταρά, δείχνουν πιο εξοικειωμένοι με την άμμο. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα, μια ξαφνική ακόμη επίθεση, μια ωραία προσπάθεια και το γκολ για την ομάδα, διπλό όπως λένε οι διαιτητές, και έχουμε το 18-8 για την ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας. Είναι πως είναι η νικήτρια σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, καθώς έχουμε μπει ήδη στο τελευταίο λεπτό για το πρώτο ημίχρονο. Η προσπάθεια τώρα του Πανελληνίου να βγει μπροστά. Η διείσδυση πολύ ωραία, αλλά το σούτ όμως είναι άστοχο από τον Ηλιόπουλο, πέρασε η μπάλα πάνω από την εστία. Και να πούμε εδώ, Νίκο, το γήπεδο έχει σχήμα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου. Πάνω στην άμμο, μήκος 15 μέτρα και πλάτος 12 μέτρα. Είναι πολύ γρήγορες λοιπόν οι φάσεις και για τους θεατές, αλλά και για εμάς θέλει μεγάλη προσοχή η μετάδοση. Συνέχεια λοιπόν στην επίθεση της Νέας Φιλαδέλφειας. Ένα γκολ ακόμη από τον Ιούλιο Ιατρούδη που ανεβάζει την διαφορά σε 19-8. Η αντεπίθεση και το γκολ 1, μονόμετρα όπως λένε οι διαιτητές. Έτσι λοιπόν έχουμε το 19-10. Η προσπάθεια τώρα των παικτών της Νέας Φιλαδέλφειας από πολύ μακριά, όχι τελικά δεν γίνεται το σούτ που έδειξε ότι θα κάνει ο πολίτης. Η μπάλα φτάνει από την δεξιά πλευρά, ένα πολύ ωραίο γκολ μονό και αυτό από τον Δανίλο. Κάνει το 20-10, νέα προσπάθεια, το γκολ, δεν μετράει το γκολ. Έτσι λοιπόν έχουμε τέλος για το πρώτο ημίχρονο με 20-10, είναι νικήτρια η Νέα Φιλαδέλφεια της ομάδας του Πανελληνίου. Θα πρέπει να τονίσουμε, φίλες και φίλοι τηλεθεατές, ότι ακολουθούν ακόμη 4 παιχνίδια. Αθηναϊκός Νέα Χαλκιδόνα, Άγια Νάργυρη Ολυμπιακός και αυτά τα δύο παιχνίδια θα μεταδοθούν από την ΕΤ 3. Στην συνέχεια, Νέα Ελβετία Πολιτεία, Ηλυσιακός Κερατσίνη. Κοντά μας είναι ο Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Χάντμπολ, ο κύριος Γιώργος Αλικάκος. Θα θέλαμε λοιπόν, καθώς έχουμε ημίχρονο, κύριο Αλικάκο, 20-10 προηγείται η Νέα Φιλαδέλφεια του Πανελληνίου. Πήρε δηλαδή το πρώτο ημίχρονο, έχουμε άλλο ένα. Να μας πείτε δύο λόγια για αυτή την προσπάθεια που κάνει η Ομοσπονδία να εξαπλωθεί το Χάντμπολ, να παίζουν Χάντμπολ όλοι και στις παραλίες. Ναι, η Ομοσπονδία πήρε αυτή την απόφαση γιατί παίζεται ήδη το beach handball σε πολλές χώρες της Ευρώπης και η Ελλάδα που είχε αυτό το προνόμιο της θάλασσας και της καλής παραλίας, γιατί να μην παίζει. Μπορεί να διαδοθεί εύκολα, είναι όπως είδαμε εύκολο παιχνίδι, αλλά και αρκετά επίπονο, δηλαδή θέλει να έχεις καλή φυσική κατάσταση για να μπορείς να τρέξεις την άμμο, έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Εκείνο το... Ένα μειονέκτημα είναι ότι είναι πολύ ο ήλιος αυτή την ώρα και αναγκάζεται ο κόσμος, ο οποίος είναι αρκετός, να έχουμε πιάσει όλοι εδώ κάτω τη σκιά από πίσω και να μην είμαστε μέσα στο τερέν. Όσο και να θέλει να κάνει ηλιοθεραπεία, είναι δύσκολο να πει. Έτσι. Βλέπουμε τους παίχτες και των δύο ομάδων να δροσίζεται σε λίγο, καθώς βρέχουν και την άμμο, να μην έχουμε και πολύ σκόνη που εμποδίζει τις προσπάθειες των παικτών και κάποια ωραία πλάνα από την θάλασσα. Παρακολουθούμε στους δέκτες μας, φίλες και φίλοι τηλεθεατές του Τρίτου Κανιού της ελληνικής τηλεόρασης.
Πάντα κοντά μας ο κύριος Γιώργος Αλικάκος, Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Handball. Όπως ξέρουμε, κύριε Αλικάκο, πριν από πολλά πολλά χρόνια, όταν άρχισε το άθλημα του handball στην πατρίδα μας, είσαστε από τους πρωτοπόρους, εσείς κάνατε τις πρώτες γαμμογραφήσεις μέχρι και σε λιμάνια. Προσπαθήσατε, θα λέγαμε, στα γυμνάσια να βάλετε το handball να γίνει γνωστό στην πατρίδα μας. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, είσαστε ικανοποιημένος από την πορεία που έχει το άθλημα? Βέβαια, πάρα πολύ. Μπορεί να είναι πολλά τα χρόνια, αλλά είναι και λίγα για να πούμε ότι στήθηκε ένα άθλημα. Στέργιωσε μέσα στη συνείδηση των Ελλήνων. Ήδη όμως έχει στεριώσει, φαντάζομαι. Τώρα υπάρχει όλη η Ελλάδα, ας πούμε, όλος ο κόσμος, όλα τα παιδιά και γνωρίζουν τι είναι το handball. Φυσικά βοήθησε πάρα πολύ η συνεργασία μας με την E3 αυτή την περίοδο, πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι τώρα και με το beach handball θα διαδοθεί ακόμα και στις παραλίες και στους ανθρώπους που δεν ξέρουν και είναι πάρα πολύ εύκολο να το παίξουν. Πιστεύω ότι το handball σε πολύ λίγα χρόνια θα έχει πάρει τη θέση που έχει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη και πιστεύω ότι με τη δουλειά μας θα γίνουμε και πρώτοι. Κύριε Αλικάκο, σε αυτό το beach handball, το πρώτο που παρακολουθούμε, έχετε κάποια συμπαράσταση, κάτι σας σπόσορα? Γιατί στην εποχή μας είναι απαραίτητο σπόσορα. Ναι, ναι, έχουμε κυρίως, όχι το σύλλογο Ξινή, έχουμε τις σχολές Ξινή, ο οποίος συμπαραστάθηκε από την πρώτη στιγμή στο να διεξαχθεί αυτό το πρώτο πρωτάθλημα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε σήμερα, χωρίς σπόνσορες, χωρίς χορηγούς, δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό σας το είπα, γιατί ιδιαίτερα τα beach αγωνίσματα θέλουν κάτι παραπάνω. Βεβαίως. Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο το ότι συνεργάστηκε μαζί μας. Έχουμε μεγάλα όνειρα που λέμε για του χρόνου. Δηλαδή του χρόνου θα γίνει πανελλήνιο πρωτάθλημα, θα παιχτεί σε πάρα πολλές πόλεις της Ελλάδας και στη συνέχεια θα γίνεται σε μια πολύ τελική φάση. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ συναρπαστικό. Δηλαδή αυτό το πρωτάθλημα μάλλον λειτουργεί σαν μια πηξίδα, θα λέγαμε. Αυτό είναι το πρώτο πρωτάθλημα, είναι η αρχή δηλαδή. Ιστορικά θα μείνει ότι εδώ έγινε το πρώτο πρωτάθλημα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον κύριο Αλικάκο, θα είναι πάντα εδώ κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ. Καθώς σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, έχουμε αυτή τη στιγμή το τζάμπολ για τους παίκτες των δύο ομάδων, κερδισμένοι παίκτες του Πανελληνίου. Παραλαμβάνουμε τερματοφύλακας και τρεις παίκτες για κάθε ομάδα σε αυτή την επίπονη προσπάθεια κάτω από τον καυτό ήλιο εδώ στον Σχοινιά. Το δυνατό σουτ κόβει μένω τερματοφύλακας, μπλοκάρει την μπάλα, αλλά προηγουμένως έχουμε φάουλ που έγινε στον Ηλιόπουλο. Η προσπάθεια λοιπόν και πάλι για την ομάδα του Πανελληνίου να βγει στην επίθεση. Νέο φάουλ που γίνεται από τον Παναγιώτη Ιατρούδη. Χαριτονίδης, Ιούλιος Ιατρίδης, Δανίλος Αρβανίτης, Παναγιώτης Ιατρούδης και Πολίτης, η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας που στο πρώτο ημίχρονο πήρε την νίκη με 20-10 και τώρα θα έχουμε το πλεονέκτημα για την ομάδα του Πανελληνίου με αυτό το πέναλτι που κέρδισε. Είναι ο Νιντερέγκερ με το νούμερο 10 απέναντι από τον Χαριτονίδη. Νιντερέγκερ έτοιμος, σφύριξε ο διαιτητής και έχουμε το γκολ 1-0 λοιπόν για την ομάδα του Πανελληνίου σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο που ξεκίνησε πριν από ένα λεπτό και η σέντρα για τους παίκτες. Δεν υπάρχει βέβαια σέντρα, αλλάζουν οι παίκτες των δύο ομάδων, περνάνε από την απέναντι πλευρά. Αλλά στην παραφορά της μπάλας ήταν ο Χαριτονίδης, άλλη μία θα λέγαμε αλλαγή στους κανονισμούς. Η μπάλα επανέρχεται από τον τερματοφύλακα. Δίγκολο αν σημειώσει γκολ από οποιαδήποτε απόσταση τερματοφύλακα. Στην προσπάθεια όμως, το σουτ στο δοκάρι από τον Παναγιώτη Ιατρούδη. Έτσι λοιπόν έχουμε την μπάλα για τον Πανελλήνιο. Έχουμε την μπάλα λοιπόν για την ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας. Νίκο, ήταν ένα πέναλτι από τη λάστη βλέπουμε και είναι το γκολ. Είναι το 1-1. Φίλες και φίλοι, με το πέναλτι αυτό λοιπόν γίνεται 1-1. Να η προσπάθεια τώρα να απαντήσει η ομάδα του Πανελλήνιου, δεν μπόρεσε. Θα βγει μπροστά έτσι και πάλι η Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτή η μικρή βέβαια διάσταση του γηπέδου, αντιλαμβάνεστε ότι δίνει μια ομορφιά από το γεγονός ότι αλλάζουν γρήγορα οι φάσεις. Και υπάρχουν αρκετά γκολ. Όπως είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, 20-10 νίκησε η Νέα Φιλαδέλφεια. Υπάρχουν λοιπόν αρκετά τέρματα που οπωσδήποτε το γκολ πάντα αρέσει στον θεατή. Χαρίζουν ωραίες στιγμές. Να τώρα η προσπάθεια από την Νέα Φιλαδέλφεια. Έχουμε ένα φάουλ εκεί. Νέα Φιλαδέλφεια λοιπόν Πανελλήνιος. Δεύτερο ημίχρονο όπως είπαμε. Κάθε ημίχρονο έχει το δικό του νικητή. 1-1 μέχρι τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Νικήτρια στο πρώτο ημίχρονο η Νέα Φιλαδέλφεια. Και η προσπάθεια τώρα από τον Παναγιώτη Ιατρούδη.
άλλαξε την μπάλα εκεί για την προσπάθεια και βέβαια θα έχουμε και πάλι ένα πέναλτι για την Νέα Φιλαδέλφεια. Ήταν μια ανατροπή και μπαίνει ο Ιούλιος Ιατρούδης για να το χτυπήσει. Απέναντι λοιπόν εδώ και γκολ απέναντι από τον τερματοφύλακα της Νέας Φιλαδέλφειας από τον Παπαδόπουλο. 2-1 λοιπόν μπροστά στο σκορ η Νέα Φιλαδέλφεια. Φίλες και φίλοι, σε 3 beach handball λοιπόν. Μετά το beach volley έχουμε το beach handball. Όπως είπε και ο Σαλικάκος, η χώρα μας γεμάτη παραλίες. Γιατί να μην διοργανώνει και beach handball, αφού όπως ανέφερε, σχεδόν όλες οι χώρες της Ευρώπης το έχουν το καλοκαίρι. Εδώ επανάληψη την σουτ και έχουμε πέναλτι με τον Νίντερ Έγκερ για την ομάδα του Πανελληνίου. Και είναι το goal, είναι το 2-2. 2-2 λοιπόν με το πέναλτι αυτό του Νίντερ Έγκερ. Να εδώ και πάλι η φάση, η ωραία εκτέλεση έγινε έτσι το 2-2. Λέγαμε λοιπόν να φύγουν όλες τις άλλες χώρες, αλίμονο γιατί να μην έχουμε εμείς beach handball που είμαστε γεμάτοι παραλίες και θάλασσα. Να είναι γρήγορη προσπάθεια και το ωραίο goal. Και έχουμε ένα γκολ. Ένα γκολ έδειξε ο διαιτητής, δεν ήταν δίγκολο. 3-2 προηγείται η ομάδα της, του Πανελληνίου. Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι με την Νέα Φιλαδέλφεια. Μετά την προσπάθεια αυτή που έγινε από τον Παναγιώτη Ιατρούδη, η μπάλα στον Ιούλιο Ιατρούδη, το σούτ, ένα πολύ ωραίο γκολ. Και έχουμε το 3-3. Νέα Φιλαδέλφεια Πανελλήνιος. Μάχη λοιπόν, καθώς το πρώτο ημίχρονο από την αρχή ξέφυγε η Νέα Φιλαδέλφεια και πήρε την νίκη με, αν μπορούμε να το πούμε, έναν όρο του μπάσκετ, ένα double score, 20-10 λοιπόν, σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Και στην συνέχεια είχαμε, επαναλαμβάνουμε, μια εύκολη επικράτηση καθώς περνούσε, κυλούσε ο χρόνος. Τώρα έχουμε το 3-3 και στην συνέχεια πλεονεκτική θέση για τον Πανελλήνιο με το πέναλτι αυτό του Νίντερ Έγκερ, ο οποίος κάνει το σούτ και 4-3 για τον Πανελλήνιο ή 3-4 όπως είναι οι ομάδες. Νέα Φιλαδέλφεια Πανελλήνιος λοιπόν, 3-4 το σούτ από την δεξιά πλευρά και η μπάλα είναι για την Νέα Φιλαδέλφεια. Έχουμε λοιπόν την προσπάθεια της Νέας Φιλαδέλφειας. Είναι ο Ιατρούδης, ο Παναγιώτης Ιατρούδης που θέλει να ελευθερωθεί. Ο Ηλιόπουλος και η κίτρινη κάρτα για τον παίκτη του Πανελληνίου. Ήδη συμπληρώσαμε τα 5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Προηγείται με 4-3 ο Πανελλήνιος της Νέας Φιλαδέλφειας που είναι τώρα στην επίθεση με τον Ιούλιο Ιατρίδη. Πάει να κάνει το σούτ και έχουμε την μπάλα και πάλι για την ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας. Αρκετός κόσμος εδώ στην παραλία του Σκηνιά έχει έρθει να δει το beach handball. Σιγά σιγά βέβαια θα γνωρίσει και τους κανονισμούς. 1 το γκολ και 4-4. Μια γρήγορη επίθεση, δεν μπόρεσαν να δουν τι έγινε και έχουμε το γκολ για την ομάδα του Πανελληνίου που απαντάει γρήγορα. 5-4 για τον Πανελλήνιο. 5-4 λοιπόν για τον Πανελλήνιο, δούμε. Δείχνει πιο καλός από το δεύτερο ημίχρονο, πιο δυνατός από ό,τι στο πρώτο ημίχρονο. Ίσως φαίνεται χρειάστηκε κάποιο διάστημα να προσαρμοστούν τα πατήματα των παιχτών του πάνω στην άμμο. Έχουμε έτσι τώρα την Νέα Φιλαδέλφεια με τον Παναγιώτη τον Ιατρούδη να αλλάζει με τον Ιούλιο τον Ιατρούδη. Για να δούμε την προσπάθεια που γίνεται να περάσει μέσα ο Αρβανίτης, αλλά έχουμε φάουλ υπέρ της Νέας Φιλαδέλφειας. Τα δύο αδέρφια άλλαξαν την μπάλα. Ο Αρβανίτης θα και πάλι. Παναγιώτης Ιατρούδης. Για να δούμε. Προσπάθεια που γίνεται εκεί. Ωραίο το πέρασμα, αλλά το σουτ ήταν άστοχο. Έτσι το 4-5 παραμένει. 5-4 αν θέλετε για τον Πανελλήνιο που τώρα βγαίνει αυτός μπροστά με τον Ηλιόπουλο. Ηλιόπουλος ένα σουτ και γκολ. Ωραία προσπάθεια. Και 6-4 προηγείται ο Πανελλήνιος. Συνέχεια με τους παίκτες της Νέας Φιλαδέλφειας. Ωραία προσπάθεια και ωραία γκολ από τον Αρβανίτη. 6-5, αλλά πάνω να βγει μια γρήγορη παλιά από τον τερματοφύλακα προς τον Νίντερ Έγκερ. Χάθηκε η παλιά για την ομάδα του Πανελληνίου. Και έτσι η Φιλαδέλφεια και πάλι μπροστά. Και έχουμε βήματα. Δεν θα μετρήσει. 6-5 λοιπόν είναι το σκορ. Δεν θα μετρήσει τον γκολ αυτό. 6-5 για τον Πανελλήνιο. Ιατρούδης πήγε το δίγκολο, αλλά έχασε και το μόνο γκολ που φάνηκε σίγουρο στο ξεκίνημα. Έτσι έχουμε το 6-5 να παραμένει. Να και απάντηση τώρα. 7-5 για την ομάδα του Πανελλήνιου. Ο Πανελλήνιος, ο οποίος δείχνει πάρα πολύ δυνατός αυτό το δεύτερο ημίχρονο, έχασε με 20-10 το πρώτο.
Έτσι λοιπόν προσπαθεί τώρα με τον Κρανάκη να βγει γρήγορα μπροστά. Προηγείται με 7-5, 2 τα γκολ της διαφοράς για τον Πανελλήνιο που είναι και στην επίθεση. Προηγούμενα όμως έχουμε την παράβαση, μπάλα είναι και πάλι στον Πανελλήνιο με τον Νίντερέγκερ, ο οποίος αλλάζει την μπάλα με τον Βενάρδο. Η προσπάθεια να δούμε ποιος θα κάνει το σούτ. Νίντερέγκερ μπαίνει πλάγια δεξιά το σούτ πάνω στον Χαριτονίδη. Νέο σφύριγμα των διαιτητών. Θα έχουμε και κάποιες αλλαγές. Ενώ η μπάλα είναι για τον Πανελλήνιο. Συμπληρώνουμε ήδη 7,5 λεπτά παιχνιδιού σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο Πανελλήνιος προηγείται με 2 γκολ διαφορά, 7-5. Είναι και στην επίθεση. Νίντερέγκερ, ο οποίος βγάζει δεξιά για τον Ηλιόπουλο, θέλει να σηκωθεί να κάνει το σούτ. Νίντερέγκερ τελικά μπαίνει μέσα. Πολύ ωραία η προσπάθεια. Το γκολ. Και τελικά έχουμε νωρίτερα βήματα. Παραμένει παραλίγο μπερδευτεί ο τερματοφύλακας. Δεν ξέρω αν είδατε την φάση. Ο τερματοφύλακας έκανε πίσω-πίσω, μπερδεύτηκε στην κορδέλα. Παραμένει το 7-5. Και είναι η προσπάθεια τώρα του Πανελληνίου να βγει στην επίθεση με τον Ηλιόπουλο. Νίντερέγκερ, τρεις παίκτες και ο τερματοφύλακας τέσσερις για το beach handball. Η προσπάθεια θέλει να μπει για να κάνει το shoot. Η παράβαση από τους διαιτητές. Και πλεονεκτική θέση για την ομάδα του Πανελληνίου. Προηγείται με 7-5. Έχει και το πέναλτι ο Νιντερέγκερ, ο οποίος είναι έτοιμος απέναντι από τον Χαριτονίδη. Νιντερέγκερ κάνει το σούτ ευστοχή. Και 8-5 προηγείται ο Πανελλήνιος της Νέας Φιλαδέλφειας. Ενώ συμπληρώνουμε ήδη 8 λεπτά παιχνιδιού σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Με τους παίκτες τώρα της Νέας Φιλαδέλφειας να θέλουν να βγουν μπροστά. Παραλίγο να γίνει το λάθος εκεί, το φάουλ και τελικά. Έχουμε την προσπάθεια της Νέας Φιλαδέλφειας. Έχουμε την προσπάθεια και φάουλ που γίνεται στον Δανίλο. Ο Δανίλος λοιπόν, 8-5 προηγείται ο Πανελλήνιος της Νέας Φιλαδέλφειας, αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Παναβάλουμε 15 λεπτά τα ημίχρονα. Το πρώτο που έκρινε το παιχνίδι το πήρε η Νέα Φιλαδέλφεια, η οποία αυτή τη στιγμή φτάνει και στην επιτυχία ενός γκολ. Με τον Πολίτη μειώνει σε 8-6 και ο Πανελλήνιος τώρα στην επίθεση με τον Ηλιόπουλο. Όλα αυτά και ενώ θέλουμε ακόμη 6,5-6 λεπτά τώρα για το τέλος του δευτερού ημιχρόνου. 6 λεπτά λοιπόν για να τελειώσει και το δεύτερο ημίχρονο. 8-6 όπως είπαμε, προηγείται ο Πανελλήνιος. Είναι τώρα μπροστά με τον Κρανάκη, ναι, τον Ηλιόπουλο. Έχουμε τον Ιντερέγκερ, ωραίο γκολ, ένα σούτ. Έδειξε προς τη στιγμή ο Χαρτονίδης να πιάνει την μπάλα, αλλά με το πόδι μάλλον να τη σταματάει, το ξαναβλέπετε. Η μπάλα όμως πήγε στα δίχτυα. Έχουμε έτσι το 9-6. Μια γρήγορη απάντηση από τη Νέα Φιλαδέλφεια, από τον Αρβανίτη. 9-7. 9-7 λοιπόν μείωσε. 9-7 μείωσε η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας. Είπαμε βέβαια ιωνικό συνηθισμένη από τον Ιωνικό της Νέας Φιλαδέλφειας που μετέχει στην Α1 του χάντμπολ, αλλά εδώ είναι μια ομάδα φίλων περισσότερο, η Νέα Φιλαδέλφεια. Οι ομάδες είναι συμβολικά τα ονόματα. 17 τώρα, 17 για τον Πανελλήνιο. Συμβολικά θα λέγαμε ομάδες φίλων, αθλητών χάντμπολ βέβαια που μετέχουν εδώ. Νέα Φιλαδέλφεια, Πανελλήνιος όπως είπαμε. Μετά έχουμε Αθηναϊκό, Νέα Χαλκιδόνα. 17 λοιπόν, για να δούμε τη συνέχεια με τον Αρβανίτη. Πέναλτι βέβαια, ανετράπη εκεί από τον Καρανικολόπουλο και το πέναλτι για την ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας. Ιούλιος Ιατρούδης, γκολ και πάλι, 18 λοιπόν. Να δω και πάλι το χτύπημα, το πέναλτι. 18 προηγείται ο Πανελλήνιος που είναι τώρα μπροστά. Μια γρήγορη προσπάθεια, ένα σούτ χωρίς καλές προϋποθέσεις και προοπτικές. Έτσι η Φιλαδέλφεια βγαίνει μπροστά. Να το 19. Πολύ γρήγορη η απάντηση. 19 προηγείται ο Πανελλήνιος, αλλά η Φιλαδέλφεια έρθει και πάλι κοντά στο σκορ. Θυμίζουμε είχε πάρει το πρώτο ημίχρονο με 20-10. Μια προσπάθεια τώρα. Έχουμε ένα φάουλ αμυντικό. Έγινε πάνω στον Ηλιόπουλο. Και ένα γκολ, ωραίο γκολ, από τον Νίντερέγκερ. Είναι δίγκολο. Είναι δύο γκολ λοιπόν. Είναι το 12-9. Προηγείται ο Πανελλήνιος. Ενώ η Φιλαδέλφεια με τον Παναγιώτη Ατρούδη θα μειώσει και 12-10. Κοίταξε για λίγο το διαιτή, αλλά έδειξε νομίζω Νίκο Χρυσταρά μόνο γκολ, έτσι. Μόνο γκολ 12-10 και τώρα έχουμε τον γκολ, ένα γκολ
12-11, μειώνει ακόμη περισσότερο η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας. Μια διχογνωμία με τους διαιτητές, γίνεται εκεί μια αλλαγή. 12-11 λοιπόν, προηγείται ο Πανελλήνιος της Νέας Φιλαδέλφειας. Ενώ θέλουμε ακόμη 3,5 λεπτά για το τέλος του δευτέρου ημιχρόνου, επαναλαμβάνουμε το πρώτο ημίχρονο. 20-10 η Νέα Φιλαδέλφεια προηγείται λοιπόν με 1-0. Στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε την προσπάθεια του τερματοφύλακα, ο οποίος πήγε μπροστά και σας είπαμε ακριβώς γίνεται στην προσπάθεια του τερματοφύλακα, του αντίπαλου τερματοφύλακα. Αν πετύχει τέρμα, είπαμε Νίκο, είναι τριπλό, έτσι. Έτσι λοιπόν, καθώς είχαμε αυτή την άστοχη προσπάθεια, παραμένει το 12-11 για την ομάδα του Πανελληνίου. Τώρα πέρασε ο Χαριτονίδης, ο τερματοφύλακας της Φιλαδέλφειας μπροστά. Η προσπάθεια λοιπόν με τον Ιατρούδη να δούμε τον γκολ, ένα γκολ. Και έχουμε την ισοφάριση, το 12-12. Η προσπάθεια γρήγορα, η μπάλα περνάει στην αντίπαλη περιοχή. Έτσι λοιπόν βγαίνουν γρήγορα μπροστά οι παίχτες της Νέας Φιλαδέλφειας. Ένα πολύ ωραίο γκολ, μονό γκολ. Και έχουμε το 13-12 για την ομάδα. Βλέπετε εσείς και πάλι το πολύ ωραίο γκολ για την ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας, που καταφέρνει να ανατρέψει προς το τέλος τώρα του δευτέρου ημιχρόνου το αποτέλεσμα. Προηγείται με 13-12. Και έχουμε την προσπάθεια του Πανελληνίου να βγει μπροστά. Με τον Νιντερέγκερ τώρα και τον Ηλιόπουλο, 13-12 επαναλαμβάνω, για την ομάδα της Νέας Φιλαδελφίας. Αλλάζουν την μπάλα Ηλιόπουλος και Νιντερέγκερ, είναι ο Καρανικολόπουλος. Ο Νιντερέγκερ μπήκε μέσα και 13-13 και η προσπάθεια για την ομάδα της Νέας Φιλαδελφίας, το γκολ, 14-13. Η μάχη λοιπόν, Νιντερέγκερ μπαίνει μέσα, κάνει το σουτ. Και καθώς έχει πατήσει γραμμή, η μπάλα περνάει βέβαια για την ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας. Έχουμε λοιπόν τώρα την ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας να βγαίνει μπροστά με τον Ιούλιο Ιατρούδη. Αφήνει για τον Παναγιώτη Ιατρούδη, αλλάζουν την μπάλα. Η προσπάθεια και ο πολίτης, ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Έχουμε και την αποβολή, θα δούμε. Κίτρινη κάρτα τελικά στον αντίπαλό του. Κίτρινη κάρτα στον Βενάρδο. Η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας προηγείται με ένα γκολ, 14-13, και είναι ο Παναγιώτης Ιατρούδης που αφήνει για τον πολίτη. Ιούλιος Ιατρούδης, πολίτης θέλει να περάσει, δεν τα καταφέρνει. Το φάουλ γίνεται από τον Βενάρδο του Πανελληνίου. 14-13, Νέα Φιλαδέλφεια Πανελλήνιος. Το σουτ, την μπάλα στο δοκάρι, μια αστοχία λοιπόν, και έχουμε τώρα τον Πανελλήνιο να βγαίνει γρήγορα μπροστά. Η πολύ ωραία προσπάθεια, Νιντερέγκερ, 2 τα γκολ και η ανατροπή τώρα του αποτελέσματος με το διπλό γκολ του Νιντερέγκερ. 14-15, προηγείται λοιπόν ένα γκολ ο Πανελλήνιος και η μπάλα πηγαίνει στην ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας, Ιατρούδης. Σφυρίζει ο διαιτητής και πάλι έχει περάσει την επίθεση και ο Χαριτονίδης. Πλησιάζουμε προς το τέλος του δευτέρου ημιχρόνου. Ιούλιος Ιατρούδης, η μπάλα φτάνει στον πολίτη που κάνει το σουτ, ακουμπάει όμως γραμμή. Έτσι λοιπόν η μπάλα έχει περάσει για την ομάδα του Πανελληνίου, που όπως δείχνουν τα πράγματα το παιχνίδι πλησιάζει προς το τέλος του. Τελείωσε. Έτσι λοιπόν η ομάδα του Πανελληνίου παίρνει την νίκη με 15-14. Ο Πανελλήνιος λοιπόν κερδίζει το δεύτερο ημίχρονο με 15-14. Να περάσουμε για λίγο στην Έτρια, στην Θεσσαλονίκη, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι κοντά σας.